Ο έρωτας της Αλίκης Κατσαβού για το θέατρο και την τέχνη γεννήθηκε από την παιδική της ηλικία και το όνειρό της το κατάφερε όταν αποφύτησε από την Δραματική Σχολή Αθηνών του Γιώργου Θεοδοσιάδη. Παράλληλα σπούδασε κλασικό μπαλέτο, τραγούδι, θεατρικό παιχνίδι, ενώ παρακολούθησε σεμινάρια θεάτρου, αρχαίας τραγωδίας, κάνοντας την πρώτη της εμφάνιση στο έργο «Σφίκες», σε σκηνοθεσία του Κώστα Φαρμασόνη. Αυτό ήταν μόνο η αρχή για να μπορέσει να παίξει τη συνέχεια και σε άλλα έργα. Συμμετείχε ως ηθοποιός σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές, ενώ ήταν βοηθός σκηνοθέτη στην παράσταση «Το δωμάτιο με τους μανδαρίνους». Από τον κινηματογράφο έκανε guest εμφάνιση στην ταινία του Θανάση Τσαλιταμπάς, 5η και 12. Σε ηλικία 13 ετών χάνει τον αγαπημένο της πατέρα. Το 2006 παντρεύεται τον ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη Τάκη Χρυσούλη, ενώ μόλις είχε αποφοιτήσει από το θέατρο τέχνης, είχε κάνει σπουδές στο Cambridge. Πορεύτηκαν μαζί μέχρι το 2011, όταν ο Τάκης Χρυσούλης φεύγει ξαφνικά από τη ζωή και η Αλίκη μένει χείρα σε ηλικία μόλις 29 ετών. Το 2016 παντρεύεται τον σπουδαίο Έλληνα ηθοποιό, αείμνηστο Κώστα Βουτσά, με τον οποίο έφεραν στη ζωή το μικρό Φίβο. Όπως η ίδια είχε εξομολογηθεί, ο Κώστας Βουτσάς της ενέπνεε εμπιστοσύνη και ένιωθε την τρυφερότητα μαζί του, λέγοντας πως η μεγαλύτερη πράξη αγάπης του ήταν ότι τη βοήθησε να αποκτήσει ένα παιδί. Ερωτεύτηκε πολύ τον κατά 47 χρόνια μεγαλύτερό της Κώστα Βουτσά και ήθελε πολύ να αποκτήσει παιδί μαζί του. Μετά από μια μακρά περίοδο εξωσωματικών, το όνειρό της να γίνει μητέρα βγήκε αληθινό, όταν ύστερα από 7 εξωσωματικές ήρθε στη ζωή ο Φίβος. Έχοντας στο πλευρό της τον Κώστα Βουτσά, μεγαλώνουν το παιδί τους ενώ επιθυμούν να φέρουν στη ζωή ακόμη ένα. Δυστυχώς όμως, στις 7 Φεβρουαρίου, ο αγαπημένος ηθοποιός εισήχθη στο νοσοκομείο με λίμωξη του αναπνευστικού. Μετά από 19 ολόκληρες μέρες στην εντατική, χάνει τη μάχη με τη ζωή. Η Αλίκη Κατσαβού μεγαλώνει μόνη το Φίβο, έχοντας όμως πάντα στο μυαλό και στην καρδιά χαραγμένα όλα εκείνα τα λόγια αγάπης από τον αξέχαστο Κώστα Βουτσά. Κυρία Κατσαβού, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Με συγκινήσατε με το βίντεο. Είδα, το είδα. Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ φροντισμένο και πολύ ωραίο. Το είδα. Η αλήθεια είναι ότι οι συνεργάτες μας κάνουν εξαιρετική δουλειά. Καταρχάς, να ζητήσω μια χάρη. Δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά με εσάς μου βγαίνει να σας μιλάω στον ελληνικό. Θα το ήθελα κι εγώ. Ωραία. Δεν πιστεύω ότι ο πληθυντικός δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό. Ο σεβασμός ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και οι άνθρωποι να μπορούν να έρχονται λίγο κοντά και να νιώθουν μια ζεστασιά. Ισχύει αυτό. Δεν μου συμβαίνει πάντα, αλλά νομίζω ότι με σένα μου βγήκε η Αλίκη. Χαίρομαι. Πολύ, ίσως δεν ξέρω, αλλά και όταν ετοιμαζόμουν άκουγα και το μικρό Φίβο που είναι εδώ. Ναι. Και ξέρεις, ταυτίστηκα. Είμαστε και δυο μαμάδες. Ξέρεις, καταλαβαίνω απόλυτα που, γιατί έχουμε μιλήσει και αρκετό καιρό πριν, για το γεγονός ότι δυσκολεύεσαι, δεν έχεις που να αφήσεις το παιδί και λόγω και των συνθήκων. Και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ, γιατί ξέρω ότι βγήκες κι εσύ και ο μικρός Φίβος από το πρόγραμμά σας. Είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί, ακριβώς επειδή είμαι μόνη μου με το παιδί. Φοβάμαι να μην αρρωστήσω, γιατί η μητέρα μου, η αδελφή μου και η ανιψιά μου, που θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να με βοηθούν, θεωρητικά είναι σε ομάδες υψηλού κινδύνου για τον κορονοϊό, οπότε τις έχω κρατήσει λίγο σε απόσταση και μιλάμε από τα βίντεο. Η περίοδος δε της καραντίνας ήρθε και σας βρήκε σαν οικογένεια και μετά και από το χαμό του Κώστα Βουτσά και δεν ξέρω, ήθελα να σε ρωτήσω, εσάς σας βοήθησε αυτό? Καθόλου, το αντίθετο. Όλο αυτό ήταν το απόλυτα παράλογο. Η ένδειξη ότι η ζωή μπορεί να γίνει παράλογη από τη μια στιγμή στην άλλη. Γιατί ξαφνικά κλήθηκα να αντιμετωπίσω τον θάνατο του αγαπημένου, ένα παιδί ανήλικο που θα πρέπει να το φροντίσω και να το παρηγορήσω και να το ενημερώσω για όσα έχουν συμβεί, ενώ ταυτόχρονα είμαστε αναγκασμένοι να κλειστούμε σπίτια μας. Δηλαδή, να μην έχει αυτό το παιδί τη δυνατότητα των ανοιχτών οριζόντων, να τρέξει, να είναι στις παιδικές χαρές με συνομήλικα παιδιά, να χαρεί, να νιώσει ότι η ζωή του δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Εγώ έχω την αίσθηση ότι στο Φίβο και σε άλλα παιδιά ενδεχομένως,
Θα φόλιασε ένας φόβος ότι από τη μια στιγμή στην άλλη η ζωή ανατρέπεται ριζικά. Mm-hmm. Γιατί ξαφνικά το σπίτι άδειασε, ήμουν εγώ και εκείνος, ούτε η αγαπημένη του νονά ερχότανε, ούτε οι ηθοποιοί μου που τους έβλεπε σχεδόν κάθε μέρα περνούσαν από το σπίτι, γιατί έχω και το γραφείο, να φύγουν για τις παραστάσεις τους, είχε μαζί τους κουβέντα. Όλη η ζωή αλλάζει. Ο μπαμπάς έφυγε και εμείς ξαφνικά είμαστε εδώ. Ούτε παιδική χαρά, ούτε χαρά. Αλλά εντάξει, ήταν δυνατό παιδί, αποδείχθηκε πολύ δυνατό παιδί. Ένα χαρούμενο παιδί ουσιαστικά, έρχεται δηλαδή μια χαρά από το βάθος της ψυχής του, που νομίζω αυτή τελικά βοήθησε να περάσουμε ομαλά. Εγώ ξαναρωτιόμουν κατά πόσο είναι εύκολο όταν είσαι μέσα σε αυτό το πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, μέσα στο σπίτι με το παιδί, εσύ πώς διαχειριζόσουν τις στιγμές τις δικές σου που έχεις ανάγκη να πενθήσεις, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προστατεύσεις και το παιδί από τις εικόνες του πένθους της μητέρας. Εκεί λιγάκι αναρωτήθηκα κατά πόσο το βόλεψες εντός εισαγωγικών αυτό. Περίμενες να κοιμηθεί για να μείνεις λίγο μόνη σου. Περίμενα να κοιμηθεί βασικά για να απελευθερώσω το πόνο μου και κατά τη διάρκεια της ημέρας προσπαθούσα να εστιάζω σε μικρές χαρές, στα γέλια που μου χάριζε ο φίβος, στα πρακτικά ζητήματα του τι θα φάμε, τι θα πιούμε, να ξεχνιέμαι ουσιαστικά για να κυλήσει η ημέρα και να εκτονωθώ μέσα στη νύχτα, κλεισμένη και στο μπάνιο, γιατί να μην ακουστώ κιόλας. Έτσι. Είναι δύσκολο, ακούγεται δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά είμαι από μια στόφα ανθρώπου, λίγο σαν την μαμά μου, λίγο. Η μαμά μου ήταν πολύ, είναι πολύ. Αγωνίστρια λίγο. Όταν υπάρχει μια δυσκολία, σαν να συσπυρώνομαι σε μικρά προβλήματα της καθημερινότητας, μπορεί να με δεις να διαλύομαι. Αλλά όταν είναι κάτι πολύ σοβαρό, σαν από να συσπυρώνει από τώρα μικρή, με ψυχή. Έτσι, δηλαδή, ναι. Και τότε που έχασες τον μπαμπά σου σε ηλικία 13 ετών, ας πούμε. Ναι. Άρα ουσιαστικά έχεις ένα κοινό με το γιο σου. Έχετε χάσει την πατρική φιγούρα σχετικά νωρίς, εσύ ίσως λίγο πιο μετά. Αυτό, εσύ το θυμάσαι, επειδή ήσουν σε μια ηλικία έτσι αρκετά στην εφηβεία, αρκετά ευαίσθητη. Νομίζω είναι πιο δύσκολο στην εφηβεία. Καταλαβαίνεις περισσότερα, φιλοσοφείς βαθύτερα τα πράγματα, αντιλαμβάνεσαι καλύτερα τι σημαίνει θάνατος. Ένα μικρό παιδί δεν καταλαβαίνει ακριβώς. Στο φίβο, πώς το διαχειρίστηκες? Απευθύνθηκες σε κάποιους ειδικούς που σου είπαν πώς θα πρέπει να το εξηγήσεις? Ναι. Τι σου είπαν? Σε 2-3 διαφορετικούς. Μου είπαν ότι πρέπει να εξηγήσω τι έχει συμβεί. Δεν κάνει να κρύψω το γεγονός από το παιδί, όσο μικρό κι αν είναι. Θα πρέπει να βρω εκείνα τα λόγια που να ταιριάζουν με αυτό το στάδιο ανάπτυξης παιδιού, να καταλάβει όσο γίνεται και να είμαι υπομονετική, γιατί θα χρειαστεί πολλές φορές να επανέλθουμε στο θέμα και να τον παρακολουθήσω να δω πώς ανταπεξέρχεται. Άφησα να κυλήσει λίγος καιρός, να είμαι ψύχρεμη. Και του εξήγησα τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο Φίβος δεν καταλαβαίνει, όχι ο Φίβος, όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας, ότι ο θάνατος είναι κάτι τελεσμένο, ότι είναι κάτι που δεν αλλάζει. Αυτό ήταν το δύσκολο κομμάτι, Ελεονόρα. Και πώς το καταλαβαίνεις ότι δεν το καταλαβαίνει? Δηλαδή, μπορεί να του λες κάτι και να ξαναρωτάει ο μπαμπάς, ας πούμε, που είναι? Θυμήθηκε, ας πούμε. Είχαμε πάει στο παιχνιδομάγαζο και ο μπαμπάς ήταν απ' έξω στο αυτοκίνητο. Α, μου λέει, θυμάσαι? Είχαμε πάει στο τάδε και ο μπαμπάς καθόταν στο αυτοκίνητο και διάβαζε την εφημερίδα του. Δεν πειράζει, πάμε, θα ξανακάτσει. Εκεί λες, όπα, κάτι δεν έχει γίνει κατανοητό, αλλά είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι σχεδόν μωρό. Εκεί είναι λίγο λοιπόν μετά το επαναλαμβάνεις ότι δεν θα ξανακάτσει? Ή το αφήνεις να περάσει αυτό που έχει πει? Άλλες φορές τα αφήνω. Τις περισσότερες φορές, και καμιά φορά σκέφτομαι ότι δεν χρειάζεται ίσως να είμαι και τόσο αναλυτική, καμιά φορά επιμένω. Λέω, φιβάκι μου δεν μπορεί να γυρίσει. Θα τον θυμόμαστε εμείς με το μυαλό μας και θα είναι σαν να είναι εδώ. Άλλες φορές το αφήνω να περάσει. Κάνα δύο φορές έλεγε μπαμπάς και εννοούσε κάτι άλλο. Εννοούσε τον μπαμπά της γάτας. Και εγώ βιαζόμουν, ας πούμε, να του πω κάτι για το δικό του μπαμπά και δεν χρειαζόταν. Χρειάζεται να είσαι και λίγο ψύχρεμος. Ήμουν λίγο παραπάνω αγχωμένη. Παρ' όλα αυτά δεν έχω κάνει μάλλον βλάβη, γιατί εξακολουθεί να είναι πολύ χαρούμενος. Αυτό που κατάλαβα και αξίζει να το πω και για όσες μαμάδες, ελπίζω καμία, αλλά όσες βρεθούν στην ίδια θέση με μένα,
όταν μένει ψύχρεμη η μητέρα και προσπαθεί να διατηρεί και τη χαρά της ημέρας, τότε το παιδί ανταπεξέρχεται, γιατί διδάσκεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει η μητέρα τη δυσκολία. Εσύ διδάχτηκες από τη μητέρα, γιατί μου είπες ότι ήταν, είχε τσαγανό η μαμά σου. Άρα όταν έφυγε ο μπαμπάς σου, η μητέρα σου την είδες να το αντιμετωπίζει έτσι με ψυχραιμία. Με πολύ ψυχραιμία. Βέβαια ήμουν ένα μεγάλο παιδί και άνοιγα πόρτες και την είχα πετύχει να κλαίει, αλλά ήταν πολύ ψυχραιμή. Επίσης δεν μας έκανε να νιώσουμε ανασφάλεια ότι στη ζωή μας κάτι θα λείψει. Θα πάει κάτι στον μπαμπάς. Από τι έφυγε? Ο δικός μου ο πατέρας έφυγε από εγκεφαλικό. Νέος μου φάνηκε ωστόσο. Αρκετά νέος. Είχανε διαφορά με τη μητέρα μου, αλλά ήταν αρκετά πολλά νέος. Πολλά χρόνια. Ναι, είχαν αρκετά χρόνια. Υπήρχε διαφορά ηλικίας και εκεί, όχι τόσο μεγάλη όσο είχα εγώ με τον Κώστα. Τώρα από το, επειδή σε βρίσκω άνθρωπο που συνδέει γεγονότα, φιλοσοφεί τη ζωή, το γεγονός ότι και εσύ με τον Κώστα Βούτσα είχατε μεγάλη διαφορά, θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο σου φαινόταν εξαιρετικά εκεί και λόγω της σχέσης των γονιών σου? Πρώτον, μου φαινόταν εκεί λόγω της σχέσης των γονιών μου. Δεύτερον, αυτό που δεν με ξένιζε με τον Κώστα είναι ότι δεν φαινόταν για την ηλικία του. Στην καθημερινότητά μας δηλαδή, είχα να κάνω με έναν μεγαλύτερο, σαφέστατα άνδρα, αλλά δεν διέφερε πολύ, ας πούμε, από τον πρώτο μου σύζυγο, με τον οποίο είχα 20 χρόνια διαφορά. Mm-hmm. Ήταν σαν να ήταν ένας εξιντάρης. Και είχε πολύ μοντέρνο μυαλό, πολύ μοντέρνα σκέψη, που είναι βασικό. Είχε διάθεση για ζωή, για κίνηση, για δράση. Ήταν πολύ εξωστρεφής, πολύ κοινωνικός, πολύ πιο πολύ από μένα. Δανειζόμουν την κοινωνικότητα του Κώστα. Εγώ είμαι πιο εσωστρεφής. Δεν έδειχνε την ηλικία του. Νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Αυτό το γεγονός, ότι δεν ήταν ένας συνηθισμένος ογδοντάρης. Mm-hmm. Σε τρόμαζε όμως εσένα σκέψεις στο μυαλό σου ότι είσαι με έναν ογδοντάρη? Θέλω να πω ότι γνώρισες τον Κώστα Βουτσά κάποια στιγμή από κοντά. Γνώρισες ταυτόχρονα με τον Κώστα Βουτσά τον άνθρωπο και το μεγάλο θρύλο του ελληνικού κινηματογράφου. Ναι. Όταν συνειδητοποίησες ότι άρχισες να τον ερωτεύεσαι, ένιωσες μέσα σου ποτέ την ηλικία με τον όποιο τρόπο να γίνεται ένας κατασταλτικός παράγοντας, το κατά πόσο θα το επιτρέψεις αυτό να συνεχίσει να εκδηλωθεί? Δεν μπορείς να εκλογικεύσεις τόσα πράγματα με τον έρωτα. Σου το παίρνει το μυαλό. Άμα μπορούσα να εκλογικεύσω, μπορεί να είχα όλη μου τη ζωή κάνει αλλιώς, αλλά ο έρωτας είναι έρωτας. Σε παίρνει, σε πετάει κάτω, δεν σε ρωτάει. Τον θέλεις να είναι μεγάλος? Άμα σε ρωτήσει, θα πεις, όχι, μπορείς να μου τον δώσεις λίγο μικρότερο, αλλά δεν σε ρωτάει. Την πατάς. Εσύ πώς την πάτησες? Δεν κατάλαβα. Θέλω να πω ότι ποια ήταν τα χαρακτηριστικά εκείνα του Κώστα Βουτσά, ας πούμε, που όταν τον γνώριζες από κοντά, τα πρόσθεσες στην εικόνα που είχες και για τον μεγάλο Έλληνα ηθοποιό. Σιγά σιγά είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω, γιατί κάναμε πολύ παρέα πριν ερωτευτώ. Εγώ είμαι έτσι, είμαι λίγο μαζεμένη και στις σχέσεις μου τους ανθρώπους ανοίγομαι σιγά σιγά. Κάναμε πολύ παρέα. Το χιούμορ του ήταν βέβαια καταλύτης, αλλά είχε μια γοητεία που δεν μπορώ να την περιγράψω. Κατάλαβες, είναι αυτό που σου λέω, είναι μερικά πράγματα που όσο και αν προσπαθείς να τα εκλογικεύσεις, δεν μπορείς. Είχε μια γοητεία, σκούσε μια γοητεία επάνω μου απίστευτη. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ήταν μόνο σε σένα. Αυτού του είδους η γοητεία μπορεί να ήταν μόνο σε σένα, ναι. Αλλά νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος και γενικώς ασκούσε γοητεία, ναι, στο κοινό. Δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι τόσα χρόνια καριέρα ήταν από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου. Θέλω να σε ρωτήσω κι άλλα, αλλά επειδή έχεις κι άλλα πράγματα για τη ζωή σου που θέλω να μάθω, θα σε πηγαίνω φέρνω, γιατί κι εσύ μου δίνεις αυτή την ευκαιρία. Μου ανέφερες τώρα και τον πρώτο σου σύζυγο. Ναι. Και ακούσαμε και στο βίντεο ότι έμεινε χειρά στην ηλικία των 29 και με πολύ ξαφνικό τρόπο. Ναι. Θέλω λίγο να μου πεις και γι' αυτό, πώς είναι για μια νέα γυναίκα 29 χρονών που έχει επενδύσει τη ζωή της με έναν άνθρωπο και ξαφνικά εκείνος φεύγει από τη ζωή. Μου είπες και πριν που σε ρώτησα ότι έφυγε από καρδιακό επεισόδιο. Έφυγε από την καρδιά του. Δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε παιδί. Δεν ήθελε κιόλας ο Τάκης. Ήταν και ένας λόγος που καθυστέρησα να κάνω παιδί, να βρω έναν άνθρωπο για να κάνω ένα παιδί μαζί του. Ο Τάκης όμως ήταν ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ένας θεατράνθρωπος. Λίγο όχι στο mainstream θέατρο, αλλά πολύ ουσιαστικός και συγγραφέας και σκηνοθέτης και δάσκαλος πολύ σπουδαίος των ηθοποιών. Και δημιουργήσαμε, είχαμε
δημιουργήσει μαζί τη θεατρομάθεια που μέχρι σήμερα λειτουργώ. Ουσιαστικά ήταν, μετά από τη δραματική σχολή, ήταν αυτός που με έπλασε για το θέατρο, ο Τάκης. Πολύ σημαντικό μυαλό, πολύ σημαντικός άνθρωπος και ήταν πράγματι μια μεγάλη ανατροπή για τη ζωή μου ο θάνατός του. Και εκεί ήταν ένας άνθρωπος που δεν περιμένεις ότι θα τον χάσεις και ήταν και η ηλικία μου τέτοια που δεν σκεφτόμουν καθόλου μια τόσο μεγάλη ανατροπή στη ζωή μου. Παρότι είχα χάσει έναν πατέρα και ξέρω ότι αυτά συμβαίνουν, δεν τα βάζεις μέσα στο πρόγραμμα για τη ζωή σου. Όταν ο Τάκης πέθανε, εγώ νόμιζα ότι είχε τελειώσει εκεί το πράγμα. Ότι δεν θα με απασχολούσε κανένας άλλος άνδρας και καμία άλλη σχέση. Αλλά η ζωή γελάει όταν λες τέτοια πράγματα και φέρνει ένα βουτσά στο δρόμο σου. Έτσι. Μετά από πόσα χρόνια τον έφερε, νομίζω τον έφερε μετά 2,5, από... 2,5 από χρόνια. Από 2,5 χρόνια, Ναι. Είχες όμως φανταστεί ποτέ ότι ακόμα και όταν ήρθε ο Κώστας Βουτσά στον δρόμο σου, γιατί μου είπες ότι χρειάστηκε λίγο μέχρι να τον ερωτευτείς. Ναι. Είχες φανταστεί ποτέ τον εαυτό σου παντρεμένο με τον Κώστα Βουτσά και να έχει και παιδί? Δηλαδή θέλω να πω ότι όπως όλοι μας τον έχεις δει και σε ταινίες. Θα τον θαύμαζες, θα έλεγες τι ηθοποιός είναι αυτός, θα έχεις γελάσει με τις ταινίες του. Βέβαια. Τον θαύμαζα και ήταν ο αγαπημένος μου ηθοποιός μαζί με τον Αλεξανδράκη. Όταν με φωνάξαν να παίξω σε ένα θίασο και θα έπαιζα παρτενέρ του Κώστα Βουτσά, ένιωθα να μου λύνονται τα πόδια, σαν να ήμουν, πώς το λένε, πρωτόβγαλτη από τη σχολή και είχα ήδη κάποια χρόνια στο θέατρο και με φωνάξανε γιατί αυτό τον ρόλο τον είχα κάνει πολύ καλά μία δεκαετία πριν. Δέος, μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά αυτά ήταν τα στοιχεία του συνάδελφου προς συνάδελφο και αργότερα της φιλίας. Ο έρωτας είναι κάτι άλλο και δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Στη σκηνή πάνω, όταν ήσασταν μαζί, ας πούμε, σε συμβούλευε, τον ρωτούσες? Τον ρωτούσα εγώ. Ξέρεις πού τον είδα καλά σαν δάσκαλο σε εισαγωγικά, γιατί ο ίδιος πετούσε από πάνω του τον τίτλο αυτό. Και τον φωνάξανε κάποτε, λέει, σε δραματική σχολή και τους πήρε, λέει, και τους πήγε έξω να φάνε όλους. Τους είπε μερικές ιστορίες από το θέατρο και είπε «Ευχαριστώ, εγώ δεν μπορώ να είμαι δάσκαλός σας». Λοιπόν, εγώ τον είδα τι σπουδαίος δάσκαλος είναι και όταν βέβαια τον είχα δίπλα μου σαν παρτενέρ, αλλά και όταν σκηνοθέτησε και παίξαμε στο παιδικό το δικό μου, στη θεατρομάθεια. Εκεί σκηνοθέτησε κιόλας ο Κώστας. Εκεί ήταν αναγκασμένος να δώσει οδηγίες στους ηθοποιούς, όπου ήταν οδηγίες ακριβίας και έβλεπε στον μεγάλο μάστορα πώς κατήχε την τέχνη του γερά και πώς έβρισκε τον τρόπο όμως να μην σε καπελώσει, να μην σου φορέσει ένα βουτσά πάνω σου, να βρει εκείνο που εσύ μπορείς να κάνεις καλά και να σου πει «αυτό θέλω». Αλλά εκείνος αρνιόταν το ρόλο του δασκάλου. Γνώρισες λοιπόν τον Κώστα Βουτσά, συνειδητοποίησες ότι αρχίζεις και δαγκώνεις και τη Λαμαρίνα μαζί του. Ναι. Πώς το διαχειρίζεσαι, δηλαδή θέλω να πω, όταν συνειδητοποιείς πλέον ότι έχει τη σχέση με τον Κώστα Βουτσά, τι λες στις φίλες σου, στους ανθρώπους που έχεις στην οικογένειά σου, τι σκέφτεσαι από εδώ και στο εξής ότι θα κάνεις? Σκέφτομαι ότι την πάτησα, ότι είναι ένας γυναικάς όπως λέει η ιστορία και ότι τώρα... Α, τα έχεις σκεφτεί αυτά? Ναι, αφού την πάτησα. Ότι τώρα έρχεται και ο πόνος, θα έρθει και ο πόνος, κάπου εδώ τώρα... Θα μου την ότι κάνει. Θα σε προδώσει για μια άλλη γυναίκα, ας πούμε. Ναι. Του τα έλεγες αυτά? Όχι. Δεν του τα έπες ποτέ? Όχι, μετά του τα έλεγα. Στην αρχή δεν του τα έλεγα. Και στον περίγυρό μου, όταν το είπα, λέει, στη μαμά μου, λέω, μαμά, έχει συμβεί αυτό. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, παιδί μου. Η μαμά μου ουδέτερη. Γενικώς ήμουνα λίγο, φοβόμουν ότι ήμουνα μια περαστική σχέση και ότι την πάτησα. Πότε κατάλαβες ότι δεν είσαι μια περαστική σχέση? Πολύ σύντομα. Έκανε κάτι ή είπε κάτι? Ναι, είπε κάτι. Ο Κώστας ήμασταν σε μια παραλία 3 μήνες μετά από τη σχέση, ήμασταν σε περιοδία, ήμασταν σε κενό από την περιοδία εκείνο το καλοκαίρι, περιοδεύαμε το ένα παιδί μετράει τάστρα. Μπορεί να ήταν και μέσα στην περιοδία σε κάποια πιάτσα. Και το έχω πει παλιά σε μια συνέντευξη, περιπλανήθηκε το μάτι μου στην παραλία και ήταν μια μαμά με ένα παιδάκι.
Το πήρε αγκαλιά να το θυλάσει, να το φροντίσει. Κάτι στο μάτι μου είδε ο Κωστής και μου λέει, εσύ πρέπει να γίνεις μάνα. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε το σοβαρό της ιστορίας. Εσύ, πρόσεξε όμως τώρα, γιατί μια γυναίκα αυτό θα μπορούσε να το. Δεν ξέρω τι συνέχισε, πώς συνεχίστηκε η κουβέντα. Συνεχίστηκε. Γιατί σε βλέπω και συγκινήσει. Θα μπορούσε κάλλιστα μια γυναίκα να πει ότι είναι σαν να μου λέει, τράβα κάνει τη ζωή σου. Έτσι, γιατί δεν πρέπει να το χάσει αυτό και εγώ δεν θα στο δώσω. Συνεχίστηκε και είπε, εγώ είμαι εδώ για σένα, αν θέλει. Α, ναι. Ναι. Πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή? Θεά, βασίλισσα του κόσμου. Το έχει αυτό ο Κώστας. Και εσύ μέσα σου εκείνη τη στιγμή το παίρνεις απόφαση? Ναι. Ή έπρεπε να διαπραγματευτείς και άλλα πράγματα με τον εαυτό σου για να το τολμήσεις? Όχι, όχι. Ήθελα πάρα πολύ ένα παιδί. Οπότε αυτή η υποστήριξη του Κώστα μου έδωσε τεράστια δύναμη. Και δεν κοίταξα τίποτα παρά μόνο τι μπορούσε η επιστήμη να κάνει για να με βοηθήσει να το αποκτήσω. Η επιστήμη, γιατί? Σε ρωτάω γιατί δεν έχω ιδέα. Υπήρχε κάποια δυσκολία, ας πούμε? Ναι, ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα στις γυναίκες, από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μειώνουν τη γονιμότητα μιας γυναίκας, είχα ενδομητρίωση. Uh-huh. Αρκετά σοβαρή και είχα κάνει το λάθος κάποια χρόνια πριν, τώρα πια δεν το κάνουν, είχα αφαιρέσει μία από τις κύστες στις ενδομητριωσικές, πράγμα που αφαίρεσε και ένα τμήμα της οθήκης μου. Και εσένα χρειάστηκε να κάνεις 7 προσπάθειες, ναι, ας πούμε. Ένιωσες να χάνεις καθόλου κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, μετά την πίστη σου? Μετά από την πρώτη προσπάθεια, εγώ λίγησα. Δεν ήξερα ότι χρειάζεται να ανέβεις ανήφορο. Αλλά είχα διπλά μου τον Κώστα, ο οποίος ήταν βράχος, και είπε, δεν έγινε τίποτα. Πάμε πάλι. Και έτσι, στο διάστημα που μου επιτρεπόταν, ξαναπροσπάθησα όσες φορές χρειάστηκε για να τα καταφέρω. Και όταν μαθαίνεις πλέον ότι είσαι έγκυος. Ναι. Είχα σχεδόν παραιτηθεί. Η τελευταία προσπάθεια έγινε και ήμουνα πια σχεδόν σίγουρη ότι θα αποτύχει και αυτή. Και λέω, αυτή είναι η τελευταία φορά που προσπαθώ και αν δεν γίνει, σημαίνει για κάποιο λόγο δεν γίνεται, θα σταματήσω εδώ. Και με πήρανε και μου είπανε, είσαι μαμά. Δεν καταλάβαινα τα νούμερα. Είσαι και μαμά. Λέω, ναι, ναι, δεν καταλάβαινα τα νούμερα. Μου λένε, είναι τόσο η χωριακή, δηλαδή λέω, τι, είσαστε μαμά. Για να το καταλάβω. Ήτανε μπροστά ο Κώστας. Ήτανε μπροστά. Σας του το πες εκείνη τη στιγμή, το κατάλαβα από την αντίδρασή σου. Το κατάλαβα από την αντίδρασή μου, το καταλάβαν όλοι γύρω μου, γιατί όλοι ξέρανε. Ήμασταν στο θείασο, ήμασταν σε μια πρωινή παράσταση για σχολείο. Ήμασταν στα καμαρίνια, ακόμη δεν είχε ξεκινήσει η παράσταση. Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνω και προφανώς άρχισα να πετάω και κάποιος με κατέβασε σαν μπαλόνι κάτω και είπα τις λεπτομέρειες. Ναι, το κατάλαβα, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, κλάψαμε, χαρήκαμε, ήμασταν και μετά κρατηθήκαμε. Να μην το πούμε, φοβόμασταν μέχρι να το σιγουρέψουμε. Το είχε ακούσει όμως κόσμος, Πολύ δική μας. Ναι, πολύ δική μας, δηλαδή το ήξερε, ας πούμε, η Μιμή Ντενίση που δούλευε ο Κώστας στο θέατρο τότε στη Σμύρνη. Το ξέρανε πολύ κοντινοί μας άνθρωποι. Την οικογένεια του Κώστα Βουτσά, τις κόρες του, τις γνώρισες γρήγορα και θέλω να μου πεις και εκείνες πώς αντέδρασαν στη νέα σχέση του μπαμπά. Πολύ καλά αντέδρασαν. Δείξανε να με αγαπάνε και ήταν πολύ φιλικές όλες τους. Την πορεία κατάλαβα, μου είπαν και οι ίδιες δηλαδή, ότι περνούσα κάποια τεστ, τα οποία προφανώς πέρασαν επιτυχία. Αλήθεια, ναι. Στο εκμυστρεύτηκαν οι ίδιες. Ναι. Τι μπορεί να είναι αυτά τα τεστ, δεν ξέρω. Προφανώς χαρακτήρα, ήθους, υποθέτω, σοβαρότητα, αν ήμουν ένα πλάσμα, ένα σφελός ή όχι. Προφανώς αυτά. Αλλά είναι και οι τρεις τους αξιαγάπητες, αξιόλογες και χτίσαμε με την κάθε μια σχέση διαφορετική, ανάλογα κιόλας με το διαθέσιμο χρόνο, γιατί ας πούμε η Θεοδώρα... Ζει νομίζω και κάποιες ζουν στο εξωτερικό, αν ναι, η Θεοδώρα ζει στο εξωτερικό, η Νίκο τα πρώτα χρόνια ζούσε έξω, τα τελευταία χρόνια είναι εδώ,
Η Σάντρα είναι εδώ. Με τη Σάντρα είχαμε δεθεί πιο πολύ. Αυτό μου το είπε και ναι. Η Σάντρα όταν ήταν εδώ, ότι είχατε πολύ καλή σχέση. Έχω και γιατί με τις τρεις. Έχουμε πολύ καλή σχέση και με τις τρεις. Μα είναι πολύ καλά παιδιά και τα τρία. Και κουβαλάνε κάτι από τον Κώστα η καθεμιά και είναι χαριτωμένο να βλέπεις. Και βέβαια ο Φίβος είναι και μοναδικός γιος του Κώστα ναι. Βουτσά. Ουσιαστικά συνεχίζεται και το επίθετο μέσα από τον Φίβο. Ναι. Ναι. Είπες ότι τα κορίτσια φέρουν πράγματα από τον μπαμπά τους. Ο Φίβος είναι ακόμα λίγο μικρός για να ξεχωρίσεις πράγματα. Θεωρείς όμως ότι βλέπεις εσύ χαρακτηριστικά του Κώστα Βουτσά στο Φίβο. Ναι. Και αν ναι, ποια είναι αυτά. Πρώτον, έχει έναν ζωηρό χαρακτήρα που θυμίζει τον μπαμπά του. Έχει αυτή τη χαριτομενιά. Είναι χαριτωμένος, σαν τον πατέρα του. Και επίσης θέλει οι άλλοι να γελάνε. Θέλει οι άλλοι να είναι χαρούμενοι. Όπως ήθελε και ο Κώστας. Ο Κώστας δεν άντεχε να σε δει λυπημένη. Θα φρόντιζε να κάνει κάτι να σε κάνει χαρούμενη. Ο ίδιος δεν ήταν ποτέ, ρε παιδί μου, στα κάτω του. Πώς το λένε, να είναι να τον έχεις δει ποτέ αρνητικό. Να σκέφτεται λίγο απεσιόδοξα, λίγο να τον έχει πάρει η ζωή από κάτω. Ποτέ. Και τον θαύμαζα γι' αυτό και αντλούσα δύναμη από εκείνον για αυτό το πράγμα. Ο Κώστας ξύπναγε, το είπε η κόρη του στον επικίδιο, η μικρή. Ήτανε ο ορισμός της ζωής. Γιατί αν η ζωή ήταν πρόσωπο, θα ήταν ο Κώστας Βουτσάς, είχε πει η Νίκο. Ξύπναγε με το ίδιο κέφι κάθε πρωί, με το ίδιο χαμόγελο, με διάθεση να αγαπήσει όλο τον κόσμο από την αρχή, ξανά και περισσότερο, να δημιουργήσει, να δουλέψει. Είναι αλήθεια ότι όταν μπήκε αυτή την τελευταία φορά που μπήκε στο νοσοκομείο, ότι από τα τελευταία λόγια που σου είπε ότι θέλει να βγει. Ναι. Δεν είχαμε πολλές ευκαιρίες επικοινωνίας. Τον βάλανε πολύ σύντομα στην καταστολή και έτσι δεν μπορούσαμε ουσιαστικά να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε με λόγο. Αλλά όταν μπόρεσε να κουνήσει τα χείλη του και να πει, το πρώτο πράγμα που είπε είναι «θέλω να βγω γρήγορα έξω». Αυτή ήταν η λαχτάρα του, να ζήσει. Και θα υπέμενε την κατάσταση αυτή, την υπέμενε για να βγει γρήγορα έξω. Αυτό το μυαλό ήταν προγραμματισμένο για να ζει. Να χαίρεται τη ζωή μέχρι την τελευταία στάλα. Είναι μάθημα, είναι παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους ο Κώστας. Ακόμη και εκεί, στην πιο δύσκολη στιγμή που οι γιατροί μας λέγανε ολονών ότι οι πιθανότητες είναι εναντίον μας. Α, σας είχαν ενημερώσει γι' αυτό, έτσι. Διαρκώς. Άρα ουσιαστικά εσύ δεν ξέρω με τι ψυχολογία μπήκατε στο νοσοκομείο την τελευταία φορά. Δηλαδή, γιατί όταν έχεις και έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ξαναμπεί πρόσφατα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο νοσοκομείο. Βλέπεις ότι είναι λίγο βεβαρημένη η υγεία του, είναι και στην ηλικία που είναι. Μέσα σου, εσύ έχεις προλάβει να επεξεργαστείς ότι μπορεί και να μην βγει από το νοσοκομείο. Δεν ήθελα. Δεν το σκεφτόμουν. Φόλιαζε μέσα με ένας φόβος απροσδιόριστος, προφανώς ήταν αυτό, τον έδιωχνα, τον έβαζα στην άκρη, είναι ο Κώστας, θα βγει. Γιατί ο Κώστας δεν μπορούσε να πεθάνει. Mm-hmm. Ήταν ο Κώστας. Από ποιον ενημερώθηκες εσύ ότι τελικά έφυγε? Από την μικρή του κόρη που ήταν μαζί του τη νύχτα, από την Νίκο. Σε πήρε εκείνη τηλέφωνο. Ναι. Νομίζω ότι επειδή έφυγε και νωρίς ξημερώματα, ναι. Υποθέτω ότι χτύπησε μέσα στη νύχτα το τηλέφωνο. Ναι. Εκείνη την ημέρα το ήξερα. Ήξερα ότι ήταν η τελευταία. Ήταν... Γιατί? Το ήξερα. Το ένστικτο. Το ένστικτο μαζί με τα λόγια των γιατρών, η εικόνα του που είχα στο επισκεπτήριο εκείνης της ημέρας. Έβλεπα ότι η κουρτίνα έπεφτε. Άλλο που δεν ήθελα να το δεχτώ. Το έβλεπα. Εκείνη την τελευταία μέρα το ήξερα. Απλά περίμενα και με πήρε η Νίκο και μου το είπε. Άκουσα στο βίντεο ότι αν έχεις μετανιώσει για ένα πράγμα είναι ότι ήθελες να αποκτήσεις και ένα δεύτερο παιδί. Και σε κατηδίαν κουβέντα που είπαμε, που κάναμε, μου πεις ότι δίλιασες. Δίλιασα. Σε τι δίλιασες? Γιατί αντιλαμβανόμουν και την μεγάλη ηλικία του Κώστα και κυρίως φοβόμουν ότι εγώ θα μεγαλώσω κι άλλο λίγο μέχρι να καταφέρω να κάνω το δεύτερο και ενδεχομένως αφού ταλαιπωρήθηκα λίγο να αποκτήσω το πρώτο, αν ξαναταλαιπωρηθώ έτσι, αυτό θα μου στοιχήσει και λίγο την υγεία μου. Mm-hmm. Ήθελα λοιπόν να είμαι δυνατή για το παιδί αυτό που ήδη είχα φέρει στη ζωή, γιατί είχα ευθύνη.
Οπότε άφησα στην άκρη λίγο και το δικό μου συναίσθημα. Ένιωσα ότι με κάλυπτε κιόλας το παιδί αυτό. Για τους... Ακουμπούσα όλη μου την... τη μητρότητα, το αίσθημα, το μητρικό μου φίλτρο πια σε ένα πλάσμα. Ξέρεις, άνθρωποι, ρε παιδί μου, οι οποίοι παρακολουθούν από μακριά ιστορίες ανθρώπων, είναι το πιο εύκολο πράγμα το να ακούν τη δική τους άποψη, χωρίς να έχουν μπει στα παπούτσια τους και χωρίς να είναι στα δικά τους συναισθήματα μέσα. Είναι πολύ εύκολο, το κάνουμε όλοι. Ναι. Και θελά μας, χωρίς να έχουμε πάντα πρόθεση κακή. Υπήρχαν λοιπόν και κάποιοι που είπανε, μα γιατί ο Βούτσας να πάρει απόφαση να γίνει πατέρα σε μια τέτοια ηλικία, αφού το παιδί μετά από λίγα χρόνια δεν θα έχει μπαμπά. Σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να απαντήσεις ή να πεις τη δική σου οπτική. Εγώ δέχομαι ότι για κάποιους φαίνεται παράλογο, γιατί κοιτάζουν τα νούμερα. Εγώ κοίταξα τον άνθρωπο. Ο Κώστας ήταν ο Κώστας. Δεν ήταν ένας ογδοντάρης. Δεν μπορούσα να τον μετρήσω με τα κοινά μέτρα των ανθρώπων, ήταν έξω από τα μέτρα. Και επίσης ήξερα ότι θα ήταν τέλειος πατέρας. Αφού ήθελε να με κάνει μάνα, θα ήταν ο τέλειος πατέρας. Και το είχε αποδείξει με τις τρεις κόρες του, ήξερα. Είχε κάνει τα σεμινάρια με τις προηγούμενες κόρες του. Φαινότανε πως το λατρεύανε εκείνες, άρα είχε κάνει καλά τη δουλειά του. Ήταν όντως, δηλαδή, είδες στιγμές που τις έχεις ρουφήξει ανάμεσα στο Φίβο και τον Κώστα Βούτσα. Ναι. Μετανιώνω που δεν έχω τραβήξει περισσότερα βίντεο, περισσότερες φωτογραφίες. Ήτανε τέλειος, ήτανε μιλίχιος, επιβαλότανε στο παιδί με τρόπο που εγώ δεν μπορούσα να επιβληθώ, αλλά με έναν τρόπο γλυκό, με γλυκύτητα. Έλα αγάπη μου, μην τη χτυπάς έτσι στην τηλεόραση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να δω τις ειδήσεις. Ο Φίβος μπορεί να έχει πάρει ένα ραβδί και να βάρει. Και ο άλλος με πολύ έτσι ανωτερότητα. Και γλυκό τρόπο. Και ο τρόπος που τον αγκάλιαζε, ο τρόπος που αγκάλιαζε γενικά ο Κώστας, η αλήθεια του. Ο Φίβος έχει αίσθηση, έχει αρχίσει να δημιουργεί αίσθηση του ποιος ήταν ο μπαμπάς του. Ναι. Δηλαδή στις ταινίες, επειδή και από το θάνατό του και μετά, δεν υπάρχει μέρα, Σαββατοκύριακο που να μην έχει παίξει ταινία του Κώστα Βούτσα, τον βλέπει, τον αναγνωρίζει. Δεν θέλει να... Δεν ήθελε... το περίεργο είναι ότι χτες μου ζήτησε να του βάλω μια ταινία του μπαμπά. Όποτε του είχα πει, Βιβάκη, παίζει μια ταινία του μπαμπά στην τηλεόραση, θες να τη δούμε, μου έλεγε όχι. Χτες μου ζήτησε μόνος του να δει μια ταινία του μπαμπά. Βάλαμε λίγο, τον είδε και μετά μου είπε, τώρα δες την εσύ. Θυμάται πολλά από τον μπαμπά του, θυμάται τι κάνανε μαζί, πώς παίζανε τα αυτοκινητάκια στο γραφείο, που πηγαίναμε στα εστιατόρια, όπου βγαίναμε μαζί στην παιδική χαρά. Περιέργως και με έχει εκπλήξει, είναι ένα παιδί που έχει πολύ καλή μνήμη. Προσπαθώ να του επαναλαμβάνω αυτά που θυμάται για να του τα συντηρήσω, τουλάχιστον αν δεν τα θυμάται ακριβώς έτσι, από τις διηγήσεις ξανά κάτι να γραφτεί μαζί με τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Νιώθω ότι πέρα από το πένθος σου που έχεις να διαχειριστείς, έχεις και αυτό, δηλαδή θέλεις να τον θυμάται ο Φίβος και ψάχνεις να βρεις τρόπους για να το κάνεις αυτό. Άρα και εσύ ουσιαστικά τον συντηρείς πολύ έντονα. Ναι. Δραστήριο σαν παρουσία μέσα στο σπίτι. Και ήθελα να σε ρωτήσω, η δική σου όμως πιο δύσκολη στιγμή μετά από όλο αυτό, ποια ήτανε? Και θέλω να μου πεις αν υπήρξε κάποιος λόγος για τον οποίο ήταν τόσο έντονα φορτισμένη αυτή η στιγμή για σένα. Όχι. Η δύσκολη στιγμή ήταν όταν εγώ χρειάστηκε να μαζέψω τις δυνάμεις μου να πω στο παιδί τι έχει συμβεί. Αυτό ήταν μια δύσκολη στιγμή που ήξερα ότι έτσι κι αλλιώς θα την πέρναγα και απλά δεν άφησα πολύ καιρό να κυλήσει για να μην έχω την αγωνία ότι αφήνω τον καιρό να κυλάει και δεν μπορεί να ζήσει το παιδί μου ταυτόχρονα με μένα το πένθος, γιατί και τα παιδιά πενθούν, και ότι μετά θα υπάρχει μια διάσταση, θα είμαι εγώ σε άλλο επίπεδο, σε άλλο σημείο πένθους και το παιδί μου ακόμη θα πενθεί, θέλω να είμαστε στην πορεία μαζί. Πολλά ήταν τα δύσκολα, Ελεονόρα, γιατί ήρθε η πανδημία. Η πανδημία τα έκανε όλα πολύ δύσκολα. Αλλά πάνω από την πανδημία, πάνω από το πένθος ακόμα, είναι το να είναι ευτυχισμένο αυτό το παιδί. Στίχημα. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αν βγει ο Φίβος μεθαύριο και σου πει: μαμά, θέλω να γίνει ηθοποιός. Ναι. Εσύ είσαι και άνθρωπος του θεάτρου, δηλαδή μην το ξεχνάμε κι αυτό. Εγώ το τονίζω, έτσι. Ναι. Είσαι άνθρωπος που έχει γνώση, έχει κουλτούρα, έχει ταλέντο, έχει. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο να αποφύγει το μικρόβιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να κάνει ένα πιο χειροπιαστό επάγγελμα. Βέβαια, δεν ξέρω τα χρόνια που έρχονται τι θα συμβεί στον κόσμο μας. Ήδη το θέατρο με την πανδημία έδειξε πόσο εύθραυστο είναι. Νομίζω θα το λάβει υπόψη του αυτό το παιδί για την όποια απόφαση πάρει. Αν θελήσει να γίνει ηθοποιός, μάλλον θα ακολουθήσω αυτό που έλεγε ο Κώστας, έξω.
όπως η Θοδώρα, που διαπρέπει έξω. Έξω και ο Φίβος να κάνει την καριέρα. Η Θοδώρα διαπρέπει ως ηθοποιός έξω. Και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης και ως δάσκαλος θεάτρου. Διαπρέπει. Σε ποια χώρα είναι? Στην Ολλανδία. Ολλανδία. Ήταν στην Ιταλία, στη Ρώμη, στην Ολλανδία τώρα και διαπρέπει πραγματικά και νομίζω ότι είναι αυτό που έλεγε ο Κώστας, ότι δεν έχει τη σκιά του ονόματος. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι εδώ. Είμαι σε μία φάση που δεν θέλω να μιλάω για τα κληρονομικά καθόλου, γιατί είναι ένα κομμάτι που θα ήθελα να το λύσουμε εμείς έτσι αγαπημένα όπως είμαι σίγουρη ότι μπορούμε ιδιωτικά. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μεγαλώσω ένα παιδί μόνο μου. Που ήταν όλα... τα είχα πλάσει έτσι στο κεφάλι μου. Γίνεται να μεγαλώσει ένα παιδί μόνο σου. Όλα γίνονται, αρκεί να έχεις θετική σκέψη. Εσύ τώρα στο επαγγελματικό κομμάτι, στη φάση που είσαι, και μετά από την πανδημία και το θάνατο και όλα αυτά, νιώθεις δημιουργική, δηλαδή νιώθεις ότι θες να πέσεις με τα μούτρα στη δουλειά? Αυτό με κράτησε. Mm. Το μόνο κομμάτι υγείας από το οποίο μπορούσα να πιαστώ ήταν η τέχνη. Όμως, λόγω της πανδημίας μου στερήσαν την ευκαιρία να έχω τις προγραμματισμένες μου παραστάσεις, τους θειάζους μου που είχα σκηνοθετήσει τα έργα και που μπορούσα ενδεχομένως και να παίξω. Απλά σκέφτηκα την ώρα εκείνη και έκανα αφηγήσεις παραμυθιών στο Instagram. Mm. Και αυτό με κράτησε και συγκεντρωμένη, ένιωθα δημιουργική, μάζεψε τη σκέψη μου να μην αφήνομαι να κλαίω ή να στενοχωριέμαι μπροστά στο παιδί. Αντιθέτως, το παιδί ζούσε μια χαρούμενη κατάσταση, γιατί του έλεγα «έλα να κάτσουμε λίγο να κάνουμε αυτό το παραμύθι» και τον χρησιμοποιούσα για πρόβα, να κάνω την αφήγηση εκείνο, να δω, του κρατάω την προσοχή, σε πόση ώρα θα σηκωθεί να φύγει, να πάει στα παιχνίδια του με τον τρόπο που του αφηγούμε το παραμύθι. Και όταν πια ήμουν σίγουρη για τον εαυτό μου, καθόμουν, έβαζα την κάμερα και το έγραφα. Και αυτά έχουν ανέβει, από τα 5 που δημιούργησα έχουν ήδη ανέβει τα 4, το 5ο θα ανέβει το Σεπτέμβρη για να ακολουθήσει και την εκδοτική διαδικασία των παραμυθιών. Ωραία. Είναι πολύ ωραία και παιδαγωγικά παραμύθια με τους 12 θεούς του Ολύμπου, του Φίλιππου Μανδυλαρά, και τα έκανα όσο μπορούσα πιο ζωντανά για τη συνθήκη αυτή του κάθεται ένας άνθρωπος και αφηγείται μπροστά σε μια κάμερα. Τώρα που ανοίγουν τα θέατρα σιγά σιγά και θα γίνονται παραστάσεις, θα τολμήσεις κάτι ή θα περιμένεις λίγο να κάτσει η κατάσταση με κορονοϊό και να δούμε μετά? Είμαι φοβισμένη, θαυμάζω όλους τους συναδέλφους, τους παραγωγούς, τους σκηνοθέτες που πέφτουν με τα μούτρα στη δουλειά αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν έχω κάποια πρόταση στα χέρια μου, οπότε το καλοκαίρι είναι λίγο χαλαρό ακόμα. Οργανώνω την παιδική σκηνή μου για το χειμώνα και εύχομαι να έχω και κάποιες προτάσεις από άλλους παραγωγούς. Θέλω να κάνω κάτι. Θα κάνω όμως κάτι συντηρητικά, ενώ ετοιμαζόμουν να κάνω μεγάλες παραγωγές. Θα κάνω κάτι συντηρητικά και αφενός γιατί όταν ετοιμαζόμουν είχα και τον Κώστα πλάι μου και ονειρευόμουν έργα που θα τον συμπεριλάμβαναν. Θα κάνω κάτι πιο συντηρητικό και γιατί είναι η πανδημία και φοβάμαι ότι πάλι μπορεί να ανατραπεί το πρόγραμμά μου. Είχα 25 προγραμματισμένες παραστάσεις και πόσες ακόμα θα κλεινόντουσαν και όλες ακυρώθηκαν. Ναι, είναι λογικό. Ναι. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψεις να σου κάνω και μια ερώτηση εμπνευσμένη από όλες αυτές τις εξελίξεις, αν θέλεις, και την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών, που μάλιστα πυροδοτήθηκαν και από την εμφάνιση της άντρας εδώ στην εκπομπή, η οποία έστειλε ένα μήνυμα σε σχέση με τα περιουσιακά του Κώστα Βουτσά. Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν είχε καμία σχέση με σένα, γιατί μου το είχε πει κιόλας η Σάντρα, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Απλά θα ήθελα λίγο ένα μικρό σχόλιο γι' αυτό. Έχω πολύ καλές σχέσεις με όλα τα κορίτσια και δεν το λέω γιατί είμαι on camera. Έχω πολύ καλές σχέσεις με όλα τα κορίτσια και έχει και ο Φίβος πολύ καλή σχέση με τα κορίτσια και με κάθε ένα από εκείνα ξεχωριστή, γιατί έχουν και τα παιδιά τους και ο Φίβος χτίζει μια σχέση και με εκείνα τα παιδιά.
Απλά είμαι σε μία φάση που δεν θέλω να μιλάω για τα κληρονομικά καθόλου, γιατί είναι ένα κομμάτι που θα ήθελα να το λύσουμε εμείς, έτσι αγαπημένα όπως είμαι σίγουρη ότι μπορούμε, ιδιωτικά, να είναι ένα κομμάτι από όλα που θα κρατήσουμε ιδιωτικά. Και νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεται και ο κόσμος να μάθει για αυτές τις λεπτομέρειες του Κώστα. Περισσότερο ενδιαφέρεται και θα εμπνευστεί από μια ιστορία ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από την απόλυτη φτώχεια και έφτασε σε τόσο μεγάλη δόξα, και όχι μόνο δόξα, αλλά αποδοχή, αγάπη του κόσμου. Νομίζω ότι πιο πολύ ενδιαφέρονται για αυτό το κομμάτι της ζωής του, παρά για τώρα με τα θάνατον, πώς θα μοιραστούν τα περιουσιακά στοιχεία. Είναι κάτι που μπορούμε και θα το λύσουμε ιδιωτικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Σε ευχαριστώ που έτσι μας μίλησες ανοιχτά και από την καρδιά σου φάνηκε κιόλας γιατί συγκινήθηκες και... Ναι. Ελπίζω να μην ήρθε σε δύσκολη θέση. Όχι. Ευχαριστώ. Εγώ μόνο από καρδιάς ξέρω να μιλάω. Ο Κώστας έλεγε το ψέμα σκοντάφτει. Η αλήθεια κούτσα κούτσα φτάνει στον προορισμό της. Και μόνο έτσι πορεύομαι με τα δικά του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλίκη. Σε εύχομαι καλή συνέχεια. Και εγώ. Και να καμαρώνεις το Φίβο όπως θέλει. Και εσύ, Κώρη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.